Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός και είναι τόσο συγκεκριμένος, δεν χρειάζονται τοποθετήσεις δημοσιογράφων. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη λέξη υποχωρήσεις. Το είπε, ναι, το είπε. Το είπε πάρα πολύ καθαρά. Είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου με την Τουρκία, θα διαβάζω μοταμό τη φράση του, μπορεί να συνεπάγεται κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις που μπορεί να αποτελούν την αφετηρία της διαπραγμάτευσης. Ενδεχομένως σε μια διαπραγμάτευση θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα δύο μέρη προφανώς έχουν τις κόκκινες γραμμές τους και από εκεί και πέρα διαπραγματεύονται από τη μία θέση ή από την άλλη. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή γίνεται δημόσια. Και εφόσον γίνεται δημόσια, θα ανέμενε κανείς ή θα αναμένει, για να είμαστε ακριβείς, και από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία δηλαδή, να προχωρήσει σε μια ανάλογη διατύπωση. Δηλαδή να πει και αυτή ότι θα προσέλθει στη διαπραγμάτευση, κάνοντας και αυτή κάποιες υποχωρήσεις από πάγιες βασικές της θέσεις. Έτσι θα έχει ένα νόημα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ή δεν ξέρω αν επαρκεί αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, διακήρυξε δηλαδή ότι τα F-16 δεν θα είναι επιθετικά απέναντί μας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μάλιστα, η διαπραγμάτευση μάλιστα, δεν φανερώνει στα χαρτιά σου και την τακτική σου πριν καθίσει στο τραπέζι. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτό είναι η λογική. Αυτό από εκεί και πέρα υπάρχουν και πράγματα που ενδεχομένως εμείς να μην γνωρίζουμε και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Αυτό το οποίο συγκρατούμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει να μπει στον πυρήνα της διαφοράς. Με γνώμονα, οι λέξεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Από χτες επίσης βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γραμματείς διεθνών σχέσεων, λένε ότι είναι βάση συζήτησης το διεθνές δίκαιο. Αυτό συνιστά μια ενός είδους διολίσθηση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι άλλο πράγμα ότι είναι ο μοναδικός οδηγός το διεθνές δίκαιο. Και άλλο πράγμα άλλο ότι είναι γνώμονα ή είναι βάση συζήτησης. Και άλλο ότι είναι βάση το διεθνές δίκαιο. Και επίσης ο Πρωθυπουργός μίλησε για την τολμηρή ατζέντα. Βεβαίως προεξόφλησε ότι κάποιοι αναλυτές του δημοσίου βίου, κάποιοι πολιτικοί που κάνουν καριέρα με τα εθνικά θέματα θα χάσουν τη δουλειά τους. Μπορεί και να τη χάσουν τη δουλειά τους αν προχωρήσει η Ελλάδα στη συμφωνία με την Τουρκία. Δεν έχω καμία διαφωνία. Το θέμα είναι μην χάσει η Ελλάδα τίποτα. Και ας χάσουν τη δουλειά τους οι αναλυτές. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, εμένα με εντυπωσίασε ο στακάτος τρόπος, ναι, με τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τις σχετικές αναφορές. Δηλαδή η λέξη υποχωρήσεις θα περίμενα να είχε μπροστά έναν επιθετικό προσδιορισμό. Να πει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δηλαδή να εννοεί και την Τουρκία. Ότι πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δεν λέω ότι θα συμφωνούσα, αλλά θα αντιλαμβανόμουν τι νόημα έχει πριν πας σε μία διαπραγμάτευση να χρησιμοποιείς τη λέξη υποχωρήσεις. Πάντως από ό,τι φάνηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μας. Αλλά το αμοιβές δεν υπήρξε. Από τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μας, η κυρία Κοσιόνη και ο κύριος Τσίμας, φαίνεται ότι συζητήθηκε η Χάγη στη συζήτηση, στη συνάντηση χτεσινή με τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Ο οποίος μάλιστα μπροστά στην κάμερα, αυτό πέρασε λίγο στα παρατήρητα, σε ελληνικά αναζητούσε τον κύριο Δένδια. Δεν ξέρω αν έχετε δει το σχετικό πλάνο. Όχι, δεν το είδα. Για εξηγήστε το αυτό. Υπάρχει ένα σχετικό πλάνο που, ναι, το μετέδωσε μόνο ένα τηλεοπτικό σταθμό χτες. Που ο πρόεδρος Ερντογάν. Ποιος τηλεοπτικό σταθμό. Ένα λεπτό. Το Μέγκα. Λοιπόν, για να ακούσω, γιατί εγώ δεν το είδα. Ναι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, για όσους δεν το ξέρουν, γνωρίζει ελληνικά. Το γνωρίζω και εγώ ότι γνωρίζει ελληνικά, που το έχει διηγηθεί Έλληνας εκδότης από τη Θράκη, που τον έχει επισκεφθεί όταν ήταν λίγο. Λέτε λόγω της ποντιακής του καταγωγής, αυτό λέτε. Και όχι μόνο, εργαζόταν με πιτσιρικάς και σε επιχειρήσεις σε ναι, μας το έχει πει αυτό. Κωνσταντινούπολη. Εργαζότανε ναι, σε Έλληνα έμπορο της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Ήμουνα μπροστά που μας το διηγείτο ο ίδιος Ερντογάν. Εκεί λοιπόν μπροστά στις κάμερες, ναι, σε ναι, ελληνικά ο κύριος Ερντογάν είπε τρεις λέξεις. Χωρίς το Δένδια. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε στα αγγλικά perfect. Δεν είμαι σίγουρος ότι το απαντούσε για τον πρώην, για τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Αμήνης. Αλλά είχε σημασία. Για να καταλάβω, το χωρίς το Δένδια πότε το είπε, σε ποια
σε το ποια είπε καμπή προς, της συνάντησης. Το είπε την ώρα που μπήκαν οι κάμερες όλες τις προηγούμενες φορές. Ναι, ναι. Δεν έπαιρναν φυσικό ήχο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που επέτρεψαν οι ηγεσίες των δύο χωρών, ναι, στη συνάντηση, εκτός από φωτογραφίες που βλέπαμε, μόνο φωτογραφίες, να υπάρχει και, υπάρχουν και κάμερες και πολύ δε περισσότερο να υπάρχει και φυσικός ήχος. Το φυσικό ήχο, ναι, είπε κάτι ο δικός μας πρωθυπουργός για τις αλλαγές στα πρόσωπα, στα αγγλικά, όταν, ναι, αναρωτήθηκε. Ναι, και την ώρα που έκαναν τη χειραψία, έκανε και ένα σχόλιο, επειδή δεν ήταν στην αντιπροσωπεία, ο κύριος Ενέργειας, ο πρόεδρος Ερντογάν. Και είπε αυτό που σας είπα. Χωρίς το Δένδια. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια, από το επιτελείο, από ό,τι μαθαίνω εδώ από την Αθήνα της κυβερνήσης, λέγεται ότι ακούσανε αυτό το χωρίς το Δένδια λίγο διαφορετικά. Ότι έλεγε ο πρόεδρος Ερντογάν χωρίς τα μέδια, δηλαδή τα μίντια. Εντάξει, όπως το αγοράζει κανείς. Μίζον θέμα σήμερα. Πρώτο θέμα σήμερα, εν μέσω καύσωνος. Δεν ξέρω αν έχετε το κέφι ή την αντοχή να παρακολουθήσετε αυτά που λέμε, ή μήπως ο νους σας είναι στα πιο ανθρώπινα πράγματα, τα οποία καλούμεθα να διαχειριστούμε σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, στη ΔΕΗ που θα πάει στα ύψη από τη χρήση του κλιματιστικού. Αν έχουμε καταφέρει να έχουμε κλιματιστικό στο σπίτι ή αν προσπαθούμε να δροσιστούμε με κανέναν ανεμιστήρα. Στο μπάνιο που δεν προλάβατε να κάνετε σήμερα και θέλετε να πάτε Σαββατοκύριακο να το απολαύσετε όσο μπορείτε και όσο αντέχει η τσέπη σας. Εμείς επιμένουμε με το Μανώλη να ρίχνουμε φως σε θέματα που μπορεί σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, σε άλλες συζητήσεις, έχουμε ασχοληθεί κατά κόρον με τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης της ελληνικής οικογένειας. Αλλά σε αυτή τη συζήτηση επιχειρούμε να φωτίσουμε τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, που θέλω να σας πω ότι προδιαγράφονται πλέον ραγδαίες. Ελπίζω να μην αποδειχθούν και δραματικές. Εύχομαι και ελπίζω. Κύριε Κοτάκη, ποιες θα μπορούσαν, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό αποφασισμένο, να προχωρήσει σε έναν συμβιβασμό υπό προϋποθέσεις, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όπως είπε, με ομό ρεαλισμό ο ίδιος, και υποχωρήσεις. Και όπως είπα εγώ, θα περίμενα να χρησιμοποιήσει και τον όρο αμοιβαίες υποχωρήσεις. Και όπως είπατε εσείς, περιμένουμε να ακούσουμε το ίδιο και από την Τουρκία να μιλάει για υποχωρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι εννοεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα θελήσει ποτέ να πάρει στους ώμους του ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θαμπώσει την ιστορική του ιστεροφημία με έναν συμβιβασμό ο οποίος θα περιλαμβάνει και παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων ή και δικαιωμάτων κυριαρχίας της Ελλάδος στο σκληρό του πυρήνα. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω εσάς, πού πηγαίνει ο νους σας? Δεν πηγαίνει σε αυτό το παλιό σχέδιο του ΟΖΑΛ για τα 8 μίλια στα χωρικά ύδατα, 8 μίλια κάτω, 8 μίλια επάνω? Πού πηγαίνει ο νους σας? Σε παρελθούσες συζητήσεις μας σας έχω πει που έχει οδηγηθεί διαπραγμάτευση στις διερευνητικές και επί ΣΥΡΙΖΑ για την Νέα Δημοκρατία και υπάρχει συμφωνία επί της αρχής. Να τα επαναλάβω αυτά γιατί είναι γνωστά στους παρικούντες τουλάχιστον. Για, τώρα όμως γίνονται ακόμη πιο επίκαιρα. Θα σας τα πω αφού όμως προτάξω το εξής. Αμέσως μετά την κρίση του ορούς Ρέιτς, που ήταν μια κομβική κρίση, η ελληνική κυβέρνηση έκανε δύο πράγματα. Ο τότε Υπουργός Επικρατείας και νυν Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, διακήρυξε ότι η Ελλάδα δεν θα επεκτείνει, στο Ανατολικό Αιγαίο τουλάχιστον, τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που βρίσκεται και σήμερα. Θέλω να θυμίσω ότι και ένας δεύτερος υπουργός είχε πει τότε ότι η επέκταση χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων είναι εθνικισμός. Επίσης την ίδια κρίση, αμέσως μετά, αφού τελείωσε δηλαδή όλα όσα είχαν συμβεί, θυμίζω ότι το Ρους Ρέιτς είχε φτάσει 7 ναυτικά μίλια έξω από το Καστελόριζο, δηλαδή μεταξύ των 6 και 12, χωρίς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με εντολές βεβαίως της πολιτείας να αντιδράσουν.
όταν μετά τη λήξη της κρίσης υπήρξε τότε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην περιοδική επιθεώρηση Πολίτικο, με την οποία αργότερα συγκρούστηκε βεβαίως για τις υποκλοπές. Σε εκείνη την συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τα ύδατα που αφορούν το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κάτω από το Καστελόριζο είναι διαφιλονικούμενα, αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, υπό την έννοια ότι ακόμα δεν υπήρχε συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ των δύο κρατών, Ελλάδος και Τουρκίας. Και όταν κάτι δεν έχει οριοθετηθεί, είναι διαφιλονικούμενο. Το ενδιαφέρον και τότε, όπως και τώρα, είναι ότι είχαμε επισημάνει πως δεν έκανε μια αντίστοιχη κίνηση και η Τουρκία. Να πει και εκείνη από την πλευρά της ότι τα ύδατα στην περιοχή του Καστελορίζου είναι διαφιλονικούμενα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι το ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη εκεί κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από το Καστελόριζο. Και να το πούμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Η οικονομική ζώνη, έτσι, για να η επίρρεια του νησιωτικού συμπλέγματος Καστελορίζου στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό θέτει η Τουρκία. Ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν και τα χωρικά ύδατα, όπου εκεί είχαμε πει σε παρελθούσες εκπομπές, το επαναλαμβάνω και σήμερα, με βάση ρεπορτάζ και όχι με υποθέσεις, ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα 12 της μίλια ή τα έχει επεκτείνει ήδη στο Ιόνιο, στην υπηρωτική Ελλάδα, δηλαδή στη Θράκη και στην υπόλοιπη υπηρωτική Ελλάδα, με αρχή χάραξη στην περιοχή της Αγίας, στη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στην Εύβοια. Θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νοτίως της Κρήτης, όπου εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με το Τούρκο-Λιβικό Μνημόνιο, αλλά εμείς έχουμε ισχυρούς νόμιμους τίτλους που μπορούμε να τρυπήσουμε το Τούρκο-Λιβικό Μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία συζητούνται πολύ ισχυρά στο παρασκήνιο είναι 10 ναυτικά μίλια στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και σκέτο 6 ναυτικά μίλια στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με αντιστοίχηση των χωρικών μας υδάτων, των θαλασσίων συνόρων μας, με τα σύνορα στον εναέριο χώρο. Δηλαδή, όπου έχουμε 10 μίλια. Ναι, εκεί κατά περίπτωση και ανάλογα με το πώς θα διαρθρωθεί έτσι το εύρος των χωρικών μας υδάτων, κατά βάση 6. 6 θα είναι κατά περίπτωση, εκτός από μερικές εξαιρέσεις ενδεχομένως, και ο εναέριος χώρος μας. Αυτό είναι μονομερές. Αυτό το κάνει, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Αυτό είναι μονομερής δική μας απόφαση. Ασφαλώς. Άρα για να κάνουμε ταμείο, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Αυτά, εάν περάσει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν αποτελεί υποχώρηση της Ελλάδος στο πεδίο των δικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και της κυριαρχίας της. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν πρόκειται περί αυτού ή μόνο περί αυτού. Αυτό θα οδηγήσει στο εξής. Θα αυξηθούν τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, ναι, και θα δημιουργηθούν, νομίζω, δύο, δεν είμαι πρόχειρος, αν κάνω λάθος σας με διορθώσει κάποιος, τουλάχιστον δύο τεράστιοι μεγάλοι θαλάσσιοι διάδρομοι που θα τέμνουν κάθετα το Αιγαίο, έτσι, διεθνών υδάτων, τα οποία θα χρησιμοποιεί η Τουρκία ελεύθερα, χωρίς να ζητάει άδεια από την Ελλάδα για αυλαβή διέλευση. Και η διάδρομη αυτή των διεθνών υδάτων, όπως αντιλαμβάνεστε τώρα, με βάση το κλίμα και την ατμόσφαιρα της εποχής, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτοί οι διάδρομοι θα δημιουργηθούν στη μέση του Αιγαίου, στην πλάτη της άμυνας των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή, στην πλάτη της Λέσβου, στην πλάτη της Σάμμου, στην πλάτη της Χίου. Όσο είναι καλά τα πράγματα, δεν μπορεί να συντρέχει λόγος ανησυχίας. Οι Τούρκοι λένε, χρειαζόμαστε αυτό το διάδρομο για τα πολεμικά μας πλοία, για να πηγαίνουν προς Γιβραλτάρ και προς Σουέζ, χωρίς να ζητάμε την άδεια της Ελλάδος και να μην είναι κλειστή λίμνη το Αιγαίο. Μα το Αιγαίο δεν είναι κλειστή λίμνη σήμερα. Ναι, έτσι λένε αυτοί. Έτσι. Εάν ζούσαμε σε μια δανική πολιτεία και τα πράγματα ήταν με λίγα άλλα, δεν είχε μεσολαβήσει η ιστορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι κατοχές, ο Ατήλας και όλα αυτά, ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς, βεβαίως. Αλλά δεν ζούμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα. Όχι μόνο ιστορικά προηγούμενα. Υπάρχει το κάζους μπέλι.
Υπάρχουν επίσημες προκλήσεις και απειλές πολέμου που έχουν φορέσει και θεσμικό μανδύα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, μα είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε σε αυτά. Σε πρώτη φάση λοιπόν είναι αυτά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν θέλω να πιστέψω με τίποτα ότι θα τεθούν στην κρίση του δικαστηρίου της Χάγκης. Και με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν γίνεται τόσο εύκολα δημόσια συζήτηση για τη Χάγη όσο εύκολα είπαμε τη λέξη υποχωρήσεις. Αλλά εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ή να σπεύσω να καταδικάσω κανέναν για κάτι που δεν έχει υποθεί δημοσίως. Κατ' επανάληψη εμείς έχουμε πει από τη θέση αυτή εδώ ότι πρώτον η Ελλάδα απαγορεύεται η Ελλάς να άρει τις επιφυλάξεις που έχει καταθέσει ο κρατερός Ιωάννου, καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο της Θράκης στην Ομική, το 1990 στη ΔΕΕ και επίσης ο Ευάγγελος Βενιζέλος το 2015 ως Υπουργός Εξωτερικών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές στο Διεθνές Δικαστήριο ότι δεν συζητά ενώπιόν του ζητήματα κυριαρχίας, κρίζες ζώνες δηλαδή, ακριβώς, και ζητήματα άμυνας, δηλαδή ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης. Δεν θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί αυτό. Και όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι δυνατόν να αποτελεί επίσημη πολιτική της Ελλάδος και ελπίζω να αποδειχθεί ότι έχουμε αδικό η επιδίωξη εξαγοράς, το ξαναλέω σε εισαγωγικά, της ειρήνης σε ένα μήκος χρόνου με την Τουρκία, με την υποχώρηση της Ελλάδος σε δικαιώματα επί της κυριαρχίας μας και σε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό όποιος το πιστεύει πλανάτε, πλάνιν, ικτρά και μεγάλη. Θα συμφωνήσουμε. Θα το ελπίζω και εγώ. Θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσουμε και στην εστία και θα επανέλθουμε. Φαίνεται ότι έχουμε μήνες πολύ φορτωμένους και φορτισμένους από πλευράς εξελίξεων στα εθνικά θέματα. Και με το Κυπριακό. Και με το Κυπριακό. Ναι, γιατί την Κύπρο τελικά την έκαναν κουκίδα. Απλώς έκαναν κουκίδα και όλες τις υπόλοιπες χώρες για να μην λένε ότι στόχευσαν την Κύπρο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πέρασε της Τουρκίας και η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε κουκίδα παραμονή της ενάρξης της διαπραγμάτευσης. Έχω να σας πω επίσης ότι και τα στενά τα χάσαμε, αλλά δεν είναι ώρα ακόμα. Θα έρθει η στιγμή, θα αποκαλύψουμε με λεπτομέρειες πώς τα χάσαμε. Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα, γιατί φαίνεται ότι εάν τελικά πρόκειται για στροφή προς δυσμάς του Ερντογάν, όπως είχαμε προβλέψει, το κόστος, δηλαδή το μάρμαρο, να το πούμε πιο καφενιακά, υπάρχει φόβος να κληθεί να το πληρώσει η Ελλάδα και να κληθεί να το πληρώσει και η Κύπρος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χίλιες φορές να στρίψει ο Ερντογάν προς τη Δύση, μόνο να πληρώσει η Δύση στον Ερντογάν το κόστος της στροφής του, όχι ο ελληνικός λαός. Μην έρθει ο λογαριασμός σε εμάς, γιατί έτσι πηγαίνει το πράγμα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοντάκη. Γεια σας.